Κύριε Φίλη, καλημέρα σας από το Ηράκλειο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε όχι από τη συνάντηση στην επικείμενη στις 4 η ώρα Ελλάδος, στον Νταβός, μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Σκοπιανού ομολόγου του, αλλά από το νέο αίτημα της Τουρκίας, το τρίτο, για έκδοση των 8 Τούρκων στρατιωτικών, παρότι έχουμε την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και την βούληση διαστόματος του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι δεν εκδίδονται. Υπάρχει ένα σχόλιο? Καλημέρα σας. Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικός στα νομικά, αλλά φαίνεται ότι η Τουρκία επιμένει δια της διπλωματικής οδού, ή εν πάση περιπτώσει δια της οδού της δικαιοσύνης. Γνωρίζουμε ότι το τελευταίο καιρό έχουμε επαφές σε υπουργικό επίπεδο για το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τη στιγμή που Συμβούλιο της Επικρατείας αμετακλήτως έχει αποφασίσει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πρόκειται να εκδοθούν, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είμαι σίγουρος ότι θα κάνει το καθήκον της και θα αποδείξει ότι είμαστε ένα κράτος δικαίου και δεν είμαστε ένα κράτος βιλαέτη της νεοοθωμανικής αυτοκρατορίας. Τώρα, αυτό που θέλω να πω για το συγκεκριμένο θέμα και να υπογραμμίσω είναι ότι, επαναλαμβάνω, χωρίς να έχω ειδικές νομικές γνώσεις, εάν και εφόσον όμως η Τουρκία φέρει και προσκομίσει κάποιες αποδείξεις, θα μπορούσε οπωσδήποτε η ελληνική κυβέρνηση να δει τι μπορεί να κάνει, όχι για να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι στην Τουρκία, αλλά το κατά πόσο θα μπορούσαν, εάν οι αποδείξεις και φυσικά ο εισαγγελέας δει ότι υπάρχει βάση, να δικαστούν για συγκεκριμένα αδικήματα σε ελληνικό έδαφος και όχι να διακινδυνεύσουν την ίδια τους την ύπαρξη και τη ζωή τους στην Τουρκία. Μήπως όμως αυτός ο αέρας της Τουρκίας έχει φουσκώσει εξαιτίας και της επιχείρησης στη Βόρειο Συρία, τον κλάδο Ελέας, που ουσιαστικά και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έκλεισε τα μάτια και δημιουργεί ένα κλίμα υπεροχής για την Τουρκία? Και το λέω συνδυαστικά, κύριε Φίλη, από την έκκληση Ερντογάν για λιτζάρισμα του Λεβέντ στη Βόρεια κατεχόμενη Κύπρο και στην εφημερίδα του για τα όσα έγραψε, τις συνεχείς προκλήσεις στο Αιγαίο με την ταυτόχρονη εισβολή στη Βόρειο Συρία. Κοιτάξτε. Όλα αυτά, αφήνοντας κατά μέρους το όνομα της στρατιωτικής επιχείρησης κλάδος Ελέας, το οποίο μόνο ηρωνικό θα μπορούσε να ήταν, το σίγουρο είναι ότι η Τουρκία φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι σε τόσο δύσκολη κατάσταση, στην οποία έχει αποφασίσει ο κ. Ερντογάν να οδηγηθεί σε αποφάσεις και κινήσεις στη Βόρειο Συρία, οι οποίες με ένα πολύ εύκολο τρόπο, για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να τον φέρουν αντιμέτωπο όχι μόνο με το επίσημο Συριακό κράτος, αλλά και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε με τη Ρωσία είτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, επιτρέψτε μου να πω και να υπενθυμίσω στους φίλους που μας ακούν ότι, όπως έχουμε πει, οι μεγάλες δυνάμεις κοιτάνε το συμφέρον τους και τα συμφέροντά τους χωρίς να έχουν και να οδηγούνται από συναισθηματισμούς. Βλέπετε ότι η περιοχή στην οποία επιτίθεται ο τουρκικός στρατός είναι επί της ουσίας από το κομμάτι των Κούρδων της Συρίας, οι οποίοι βρίσκονται ή βρίσκονταν υπό μια άτυπη προστασία της ίδιας της Ρωσίας. Δεν επιτέθηκε οι τουρκικές δυνάμεις στο κομμάτι της Συρίας, που είναι το μεγαλύτερο που ελέγχονται, αν μπορούμε να το πούμε, από τους Αμερικανούς, αλλά επιτίθενται στο κομμάτι των Κούρδων στη Δυτική Συρία, οι οποίοι υποτίθεται ότι ελέγχονται από τους Ρώσους. Εδώ τώρα λοιπόν είναι σίγουρο ότι έχουν βρει κάποιο τύπου κοινό έδαφος με την Μόσχα για να κάνουν ό,τι να κάνουν. Εδώ όμως που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το πολύ σημαντικό, είναι αμφίβολο κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Μόσχα θα αφήσουν την Τουρκία να εκτυλίξει πλήρως τα σχέδιά της, δηλαδή να έχει να εξαλείψει πλήρως τους πόρτους του Αφρίν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τόσο η Ουάσιγκτον και η Μόσχα δείχνουν ότι θέλουν τους Κούρδους ως μέρος της λύσης και ως συνομιλητές για την μεταπολεμική Συρία, κάτι το οποίο με ό,τι και να κάνει η Τουρκία δεν πρόκειται να το αποφύγει. Το σίγουρο είναι λοιπόν ότι εμπλέκει ακόμα περισσότερο την Τουρκία στον βάλτο της Συρίας και δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους για την ίδια τη χώρα του, κύριε Ερντογάν. Κύριε Φίλη, ωστόσο αυτό το αδιέξοδο μπορεί να στρέψει την Τουρκία δυτικά για κάτι πιο εντυπωσιακό, είτε στο Αιγαίο είτε στην Κύπρο, δημιουργώντας τετελεσμένα στο δρόμο προς τις εκλογές που έχει η Τουρκία? Και το ρωτώ σε συνδυασμό με τα ερωτηματικά πια για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, όσο και αν φανεί βαρύ αυτό, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
έχουμε σε λιγότερο από ένα μήνα δύο ναυτικά ατυχήματα. Έχουμε το ένα με τη φρεγάτα μας που προσάραξε και τα ξημερώματα με το αρματαγωγό Λίμνος. Λένε όλα αυτά κάτι? Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ, πρώτον, ότι η Τουρκία σαφέστατα, εάν θέλει να αποβήσει κάποια απονενοημένα διαβήματα, δεν ξέρω προς πού και προς ποια ήπια κατεύθυνση, θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια ελεγχόμενου τύπου κρίση με τον ελληνισμό στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Αναφορικά με τον ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων, εγώ θα σας αντίτινα το πλέον σοβαρό, το οποίο είναι το βίντεο το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα αφελώς από τους ίδιους τους Τούρκους, με την κανονιοφόρο Νικηφόρος και το πώς κατάφερε να αντιμετωπίσει τέσσερα, επαναλαμβάνω, τέσσερα σκάφη του τουρκικού, της τουρκικής αυτοφυλακής και του πολεμικού ναυτικού, τα οποία με έναν θρασίδηλο τρόπο προσπάθησαν να την παρενοχλήσουν. Η ναυτοσύνη και ο ηρωισμός και ο επαγγελματισμός του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων φάνηκε στο πώς αντέδρασαν σε αυτές τις προκλήσεις. Είναι ξεκάθαρο και εδώ επαναλαμβάνω, φαίνεται η ίδια η αφέλεια των Τούρκων, ότι δώσανε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο για κάθε επαγγελματία του ευρύτερου χώρου καταλαβαίνει ποιος ήτανε, είχε το πάνω χέρι και ποιος λειτουργούσε σαν ένας, επιτρέψτε μου να πω, άγριο σκυλί γύρω από ένα λιοντάρι. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα. Σε λίγες ώρες έχουμε τις απευθείας συνομιλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Σκοπιανό ομόλογό του. Καταρχάς, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα όπου ο Ζάεφ θα ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του έναντι του Έλληνα Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε, δείτε, τοποθετούμε εξ αρχής για το θέμα το Σκοπιανό. Δεν δίνουμε όχι τη Μακεδονία, κανένα γράμμα της λέξης Μακεδονία σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι το μόνο που ενδιαφέρονται και το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να κλέψουν ταυτότητα και πολιτισμό ενός άλλους έθνους για να χτίσουν ένα δικό τους φαντασιακό και ένα δικό τους μύθο. Τώρα, αν ο κύριος Ζάεφ, λεκτικός και ρητορικός, φαίνεται να είναι διαφορετικός από τον ανεκδίγητο κύριο Γκρούευσκι και συν αυτό, οπωσδήποτε δεν μπορώ να πω ότι δεν δείχνει και δεν φαίνεται μία αλλαγή στη ρητορική. Η ουσία όμως των πραγμάτων δεν είναι μόνο το όνομα, είναι το θέμα του αλυτρωτισμού, είναι το θέμα του συντάγματος, είναι το θέμα της ηθαγένειας, είναι το θέμα όλο αυτό το οποίο είναι η βάση των διεκδικήσεων των Σκοπιανών και όπως βλέπετε και δεν φαίνεται ότι ο κύριος Ζάεφ θα ήθελε να το αλλάξει και εν πάση περιπτώσει σύμφωνα με τις πολιτικές ισορροπίες μέσα στα Σκόπια δεν δύναται και ακόμα και να υποθέσουμε ότι κάποιος θα ήθελε να τα αλλάξει. Εγώ θα ήθελα όμως να ρωτήσω ένα πολύ απλό πράγμα. Ποιος Έλληνας, στην ψυχή άνθρωπος, δεν μιλάω καν για πολιτικός, θα βάζε την υπογραφή του σε κάτι το οποίο δεν μας το ζήτησαν ούτε οι Οθωμανοί, δεν μας το ζήτησαν ούτε οι Γερμανοί, δεν μας το ζήτησε κανένας λαός, ο οποίος πέρασε από εδώ και είχαμε σχέσεις αντικρουόμενες και ακόμα και κατοχής. Να δώσουμε ταυτότητα. Κανένας δεν μας το έχει ζητήσει και εμείς πάμε αυτή τη στιγμή υπό το μανδύα του ρεαλισμού και της ψυχραιμίας, που ανάθεμα αν ξέρουν τι σημαίνει στις διεθνείς σχέσεις ρεαλισμός και τι σημαίνει ψυχραιμία, να συζητήσουμε με κάποιους οι οποίοι έχουν στο ίδιο τους το Σύνταγμα την περίπτωση ότι αλλάζουν τα σύνορα και θα κατέβουμε προς τη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε και για τεχνικούς λόγους μπορούμε να συζητήσουμε. Εννοείται δηλαδή ότι στο Σύνταγμα δεν έχουν απαλληφθεί μεταγενέστερα όλα αυτά τα αλυτρωτικά? Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι, μα δεν μπορούν να το αλλάξουν. Αρχικώς πιστεύετε ο κύριος Γκρούευσκι και θα το έχει αλλάξει που ήταν τόσα χρόνια? Λοιπόν, αυτά δεν ούτε έχουν αλλάξει τίποτα στο Σύνταγμα. Οι άνθρωποι αυτοί προβλέπεται και λέγουν στη συγκεκριμένη παράγραφο του Συντάγματος ότι υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει τα σύνορα του κράτους. Κύριε Φιλή, λοιπόν, ωστόσο θα σας πει κάποιος, επειδή και στη δημοσιότητα, πέρα από τα όσα έχουν δει το φως από πλευράς Νίμιτς, στη δημοσιότητα έρχεται και επανέρχεται η ελληνική κόκκινη γραμμή για μία σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό ή χωρίς γεωγραφικό, αυτό δεν είναι καθαρό, προσδιορισμό, αλλά δεν υπάρχει αναφορά στη λέξη Μακεδονία. Πιστεύετε ότι επί της ουσίας η σύνθετη ονομασία πρακτικά που συζητάμε έχει αναφορά στη λέξη Μακεδονία και παράγωγό της?
Αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο, αν λάβουμε υπόψη μας τη διαρρέεται τουλάχιστον από τον κύριο Νίμιτς, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαπραγματεύεται, η ελληνική κυβέρνηση, να είμαι ακριβής, φαίνεται να διαπραγματεύεται μια ονομασία στην οποία θα υπάρχει μέσα το Μακεδονία ή το παράγωγό της, και τώρα μάλλον μόνοι τους ξυπνήσανε και είπαν ότι άλλαξε και η εθνική στάση, δεν είναι μόνο γεωγραφικός προσδιορισμός, αλλά έχουμε βάλει και χρονολογικό προσδιορισμό. Δεν ξέρω ποιος το έχει αποφασίσει αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, οι εθνικές γραμμές στην Ελλάδα, με έτσι όπως λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, δεν είναι εθνικές γραμμές, είναι ότι μας βολεύει. Εγώ, λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι η γραμμή αυτή του Βουκουρεστίου έγινε και λήφθη απόφαση να το περάσουμε έτσι, όχι ως εθνική γραμμή, ως τοποθέτηση της Ελλάδος τότε στο Βουκουρέστι, ως μια τακτική κίνηση της κυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή, με Υπουργό Εξωτερικών την Δώρα Πακογιάννη και Υπουργό Άμυνας τον κύριο Μεϊμαράκη. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση έκανε κάτι πολύ βαρύ εκείνη την εποχή. Είπε όχι στον κύριο Μπούς και για την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, όταν ο κύριος Μπούς το είχε προαναγγείλει κιόλας, αυτή υπενθυμίζω, πριν γίνει η συνάντηση. Άρα, λοιπόν, για να μην φανεί η Ελλάδα ότι δεν συζητάει τίποτα, έκανε αυτή τη διπλωματική μανούβρα. Επαναλαμβάνω, λοιπόν, για όσους καταλαβαίνουν τη διαφορά τακτικής με στρατηγική, ήταν μια τακτική κίνηση αυτό. Για ποιο λόγο? Διότι γνωρίζαμε ότι οι επουδενοί και σε καμία περίπτωση οι Σκοπιανοί δεν πρόκειται να το συζητούσαν. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, 10 χρόνια μετά, με άλλη ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή, με άλλη σημασία πολύ μεγαλύτερη της Ελλάδος και με τα Σκόπια να βρίσκονται σε σταυρόθυρα διάλυσης, έρχεται κάποιος Έλληνας και μας λέει ότι κοιτάμε την έννοια της Μακεδονίας. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να συμβαίνουν σε ένα λογικό κράτος το οποίο έχει στο νου του τη βασική έννοια και τον λόγο της ύπαρξης του έθνους κράτους στο σύγχρονο διεθνές σύστημα. Δηλαδή, της επιβίωσης του κράτους και της ασφάλειας των πολιτών του. Κύριε Φίλη, από την άλλη φαντάζομαι ότι δεν είστε από αυτούς που συντάσσονται με την άποψη να διαλυθούν και να διαμοιραστούν τα Σκόπια. Όχι, βέβαια. Δεν είπα εγώ ποτέ δύο πράγμα. Αλλά δεν είπα όμως ότι δεν θα ζήσουν τα Σκόπια παίρνοντας δανική ταυτότητα, ελληνική ταυτότητα και όχι μόνο αυτό, και να ζητούν και ελληνικό έδαφος μετά. Ναι. Λοιπόν, τα Σκόπια, αν αντέχουν και αν μπορούν να ζήσουν, θα είμαστε οι καλύτεροι συμμαχοί τους, αν βρεθεί μια ονομασία, όποια θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δεν θα τους πω ποιή ονομασία θα πάρουν, θα τους πούμε όμως και έχουμε δικαίωμα ότι η ονομασία δεν θα πάρουν. Γιατί δεν μπορούν να διεκδικούν δικιά μας ιστορική κληρονομιά, όπως διεκδικούν και τη μεσαιωνική κληρονομιά της Βουλγαρίας. Για να μην θεωρούμε ότι είμαστε και μόνοι μας στο συγκεκριμένο θέμα, έχουν κλέψει όλη την αρχαία ιστορία την ελληνική και όλη τη μεσαιωνική της Βουλγαρίας. Για να καταλάβουν οι ακροατές, τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο, που τον ξέρει όλος ο πλανήτης έτσι, δεν το λένε Βουλγαροκτόνο, το λένε Μακεδονοκτόνο. Ξέρετε, λοιπόν, εγώ θέλω να σας θέσω ένα λογικό ή και άλογο επιχείρημα, εν είδη προβοκάτορα, για να ξεδιπλώσετε και τη σκέψη σας. Λέμε από τη μια ότι το όνομα υποκρύπτει αλυτρωτισμό με τη λέξη Μακεδονία ή οποιοδήποτε παραγωγό της. Αν από την άλλη σας έλεγαν οι Σκοπιανοί, αλλάζω κάθε συνταγματική αλυτρωτική πρόνοια, αλλά θέλω να διατηρήσω ένα όνομα που να παραπέμπει και στη Μακεδονία, θα λέγαμε πάλι ότι είναι αλυτρωτιστές? Δεν είσαι καθόλου προβοκάτορας. Θα σας πω. Πρώτον και κυρίων, τα συντάγματα αλλάζουν, όπως ξέρετε. Που σημαίνει ότι το σύνταγμά τους μπορεί τώρα να το έχουν έτσι, μπορεί σε 5-10 χρόνια, όταν θα είναι άλλες οι συνθήκες και όταν θα έχουν μπει ήδη στο ΝΑΤΟ, να για τον οποιοδήποτε λόγο να ξαναλλάξει. Λοιπόν, επίσης, εγώ θέλω να ρωτήσω ακριβώς αυτό. Επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε, ούτε τι θα λένε στα σχολεία τους, δεν πιστεύω κάποιος να πιστεύει ότι θα στέλνουμε επιθεωρητές παιδείας να ελέγχουν τα ιστορικά βιβλία των Σκοπιανών. Έτσι, εδώ μιλάγαμε για το συναστισμό ίδιοι στην Ελλάδα και θα κάνουμε αυτή την ιστορία σε άλλη χώρα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ούτε αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε, επί της ουσίας δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι μαθαίνουν, τι θα μαθαίνουν στις γενιές των νέων Σλάβων της περιοχής βουλγαρικής καταγωγής. Και φυσικά δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι συνθήκες σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια, και για να μην βάλουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στο κεφάλι των παιδιών μας, καλό θα είναι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην
οδηγούμαστε σε τέτοιου τύπου καταστάσεις. Σε τελική ανάλυση, αυτός που έχει ανάγκη είναι τα Σκόπια και δεν είμαστε εμείς. Άρα λέτε ότι αν έχει κάποιος λόγο να επήγεται και να προχωράσει, υποχωρήσει, είναι οι Σκοπιανοί και όχι εμείς σε αυτή τη φάση. Ακριβώς, κύριε Σαχίνη, φίλε Γιώργο. Επίσης, αυτή η καραμελίτσα που πολύ με διασκεδάζει προσωπικά, ότι στις διεθνείς σχέσεις πάντα πιέζεται η αδύναμη πλευρά, και αυτό ξέρετε, το λένε όλοι όταν έχουμε να κάνουμε τα ελληνοτουρκικά. Γιατί τώρα δεν ισχύει? Δηλαδή τώρα, επειδή σε αυτή την πλευρά, σε αυτή τη σχέση ισχύως μεταξύ Ελλάδας και Σκοπιών, δεν πιστεύω να υπάρχει νουνεχτής άνθρωπος που να πιστεύει ότι τα Σκόπια είναι από την ισχυρή πλευρά, δεν πρέπει να πιέσουν τα Σκόπια. Εμείς πάλι θα πιεστούμε. Εμείς πάλι θα έχουμε τα φοβικά σύνδρομα. Εγώ δεν λέω ούτε αυτοκρατορισμούς ούτε μικρομεγαλισμούς να έχουμε. Εγώ λέω να έχουμε ρεαλισμό. Ο ρεαλισμός λέει αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα, επειδή έχει πολύ μεγάλο γεωπολιτικό βάρος, όχι λόγω των πολιτικών της κυβέρνησής της, αλλά λόγω των πραγματικών γεγονότων επί του πεδίου και επί του γεωγραφικού της χώρου, επειδή τη χρειάζονται οι Ισραηλινοί, επειδή τη χρειάζονται οι Αμερικανοί, επειδή υπό όρους θα τη χρειαζόντουσαν και οι Ρώσοι, και επίσης επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια Τουρκία η οποία είναι επί της ουσίας ανεξέλεγκτη, δεν θα μπορούσε κάποιος νουνεχής στη Δύση, να σου μιλήσω για τη Δύση, γεωπολιτικός ή πολιτικός σχεδιαστής, να βάλει στο ίδιο καλάθι τα Σκόπια και την Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε ποτέ, πιστέψτε με, κανένας Αμερικανός ο οποίος να σκέφτεται λογικά, να πιέσει τόσο την Ελλάδα για να βάλουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, με την πρόφαση ότι επασχολητός μπορεί να διολυστήσουν στη Ρωσία, μία από τις δύο, το άλλο είναι βέβαια ότι μπορεί να διασπαστούν, και στην ουσία να δημιουργήσει τέτοιο θέμα στην Ελλάδα, ώστε ο Έλληνας, πιεζόμενος τα τελευταία 10 χρόνια πενταχώθεν σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, να αρχίζει να γλυκοκοιτάζει προς τη Ρωσία. Το λέω ξεκάθαρα. Είναι δυνατόν οι Αμερικανοί να θυσιάσουν την Ελλάδα και τα Σκόπια? Είναι δυνατόν οι Αμερικανοί? Γιατί εδώ πάμε στο θέμα κατά πόσο μας πιέζουν οι Δυτικοί. Είναι δυνατόν κάποιος να πιστεύει ότι μετά από όλο αυτό το φιάσκο της Δύσης με την Τουρκία θα δώσει δώρο στο πιάτο και την Ελλάδα? Κύριε Φίλη, λοιπόν, γι' αυτό θέλω να σας πω, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι φοβικά σύνδρομα ή ιδεοληψίες του παρελθόντος, οι οποίες θέλουν να αλλάξουν. Θέλω να κλείσουμε ως εξής. Με διαμορφωμένο το κλίμα στο εσωτερικό της χώρας, με διαμορφωμένη την πολιτική κονίστρα στο πώς τοποθετείται σε αυτό το θέμα, με δεδομένους τους διεθνείς σχετισμούς και το πώς μέχρι τώρα οι τροχιοδεικτικές μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων δείχνουν να πορεύονται συνομιλίες, είστε εγκύτερα στο ότι είμαστε σε λύση κοντά για συμφωνία, ή είστε εγκύτερα στο ότι είμαστε κοντά στο να σταματήσουν κάποια στιγμή κατά Μάιο πλευρά και να αποδοθούμε σε έναν αγώνα ποιος ευθύνεται για το μουτζούρι τελικά? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν φοβάμαι για το μουτζούρι ποιος θα το πάρει, διότι αν το πάμε έτσι στις διεθνείς σχέσεις, πείτε μου πόσα χρόνια το μουτζούρι της Κύπρου τον παίρνει η Τουρκία και τι συμβαίνει, τι της κάνει κανένας. Λοιπόν, οπότε επίσης αυτό είναι κάτι το οποίο, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι να μην φαίνεσαι εσύ ο αδιάλακτος, αλλά για να μην φανείς αδιάλακτος, να δώσεις κάτι το οποίο θα το πληρώσουν οι επόμενες γενναίες των Ελλήνων και η δικιά σου κατά πάσα πιθανότητα, το θεωρώ αδιανόητο. Λοιπόν, άρα η λογική μου λέει, αφού μπήκαμε για οποιοδήποτε εσωτερικό ή εξωτερικό πολιτικό λόγο η κυβέρνηση αποφάσισε να ανακοινωθεί το θέμα, ας συνεχίσουν λοιπόν να διαπραγματεύονται, για να δούμε, να δούνε και οι πλέον καλόπιστοι του ελληνικού πολιτικού συστήματος στην αδιαλαξία και την επικινδυνότητα των θέσεων των Σκοπιανών, με ό,τι περιτύλιγμα και να έχουν, και επίσης να δούμε και την αντίδραση του Έλληνος πολίτη και την αντίδραση του ελληνικού λαού, για να δούμε μετά, όταν θα έρθει, εάν θα έρθει η ώρα των αποφάσεων, τι στάση θα κρατήσουν. Το σίγουρο όμως είναι ότι εάν τα πράγματα πάνε λογικά, έτσι όπως φαίνεται ότι πηγαίνουν, δεν θα οδηγηθούμε σε κάποια λύση, γιατί αδυνατό να πιστέψω ότι υπάρχει Έλληνας ανεξαρτήτου ιδεολογίας και πολιτικής τοποθέτησης, ο οποίος θα έκανε κάτι το οποίο δεν έχουν καταφέρει να κάνουν σε 5.000 χρόνια ελληνικής ιστορίας οι άνθρωποι και οι κατακτητές που έχουν περάσει στον τόπο μας. Κύριε Φίλη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία σήμερα το πρωί. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ. Εγώ, επιτρέψτε μου να πω κάτι για το συλλαλητήριο στις 3 Φεβρουαρίου.
Να υπενθυμίσω στους αδελφούς Κρήτες ότι όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη, Κρήτες χωροφύλακες τη φυλάγανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.